Ξαφνικό τελεσίγραφο λίγων ημερών έλαβαν οι αθλητές που διαμένουν στους ξενώνες του Αγίου Κοσμά προκειμένου να τους εγκαταλείψουν. Υπήρχε το γεγονός ότι οι ξενώνες θα αποχωρήσουν από τον Άγιο Κοσμά. Κάθε εβδομάδα ρωτάμε πότε θα φύγουμε. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι τελεσίδικο. Παιδιά δεν ξέρουμε, αυτό μας λέγανε. Μέσα σε μία μέρα και εμείς μάθαμε χθες ότι έχουμε μία διορία μίας εβδομάδας να φύγουμε από τους ξενώνες. Και μας λένε έχετε μία εβδομάδα να φύγετε. Έχετε μία εβδομάδα να μαζέψετε όλη σας τη ζωή. Δεν είναι εκείνη η όψη και του σπαθιού η κόψη. Εγώ αλλιώς την έχω νιώσει. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι για τα πράγματά μας. Εμείς έχουμε αγοράσει τα πάντα εδώ πέρα. Εμείς τα έχουμε κάνει αυτά τα δωμάτια. Παραλάβαμε σχέτο τοίχο. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο για να φύγεις μέσα σε μια εβδομάδα. Και καλούμαστε μέσω της αγωνιστικής περίοδου να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να προσανατολιστούμε τελείως από τον στόχο, γιατί ξαφνικά βρισκόμαστε χωρίς σπίτι. Όπως λένε οι ίδιοι οι αθλητές, στα νέα διαμερίσματα που θα μεταφερθούν θα διαμένουν 4 και 5 άτομα μαζί. Μας έχουν ενημερώσει ότι θα πάμε σε σπίτια τα οποία έχουν επινοικιάσει, τα οποία μας λένε ότι είναι επιπλωμένα. Με συνθήκες, θα το έλεγα το λιγότερο γελίες, γιατί καλούμαστε να μένουμε μαζί, από ό,τι έμαθα, 4 και 5 άτομα στο ίδιο σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο να μείνεις με 4-5 άτομα. Ποιος θα πρωτοκλίνει, ποιος θα πρωτοφάει, ποιος θα πρωτοκάνει τι. Όλοι έχουμε τις προπονήσεις μας, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Σαν αθλητές έχουμε μια πειθαρχία να έχουμε ένα πρόγραμμα. Δεν είμαστε σχολική εκδρομή. Δεν μπορούμε να πάμε και να μείνουμε μαζί 5 και 6 άτομα σε ένα σπίτι. Απαιτούμε τουλάχιστον παράταση μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Να μπορούμε να οργανωθούμε για το πού θα πάμε. Δεν λέμε να μην φύγουμε, το ξέραμε, κανένα πρόβλημα. Αλλά εμείς ζητάγαμε το χρονοδιάγραμμα και δεν μας το απαντούσε ποτέ κανείς. Τον Άγιο Κοσμά μένουν Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης, Μεσογειονίκες, πρωταθλητές Ελλάδος. Να βγει συγκεκριμένα κάποιος υπεύθυνος, είτε αυτός είναι από τον Άγιο Κοσμά, είτε αυτός είναι από το Υπουργείο, είτε αυτός είναι άλλο κυβερνητικό στέλεχος, να μας πει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε και σε ποιον να επιρρύψουμε ευθύνες. Δεν υπάρχει το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Σκέφτονται τώρα και το μετά απλά κάθονται και το ψάχνουν και το κυνηγάνε. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τους αθλητές μόνο όταν έχουν επιτυχίες ή μόνο όταν κάνουν κάτι για τη χώρα. Οι αθλητές αγωνίζονται και εργάζονται καθημερινά. Όπως καθημερινά ο κόσμος πάει στη δουλειά του, έτσι και εμείς πηγαίνουμε καθημερινά 8 ώρες στο γήπεδο. Είναι η δικιά μου Ελλάδα.